από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου θα ισχύσουν τα καινούργια μέτρα και για την περιφερειακή ενότητα Γρεβενών. Όντως υπάρχει μια αύξηση των κρουσμάτων, αλλά αυτό δεν πρέπει να πανικοβάλει κανέναν μας. Αρκεί να φορέσουμε όλοι τη μάσκα, να τηρήσουμε τα μέτρα και τις οδηγίες των ειδικών και όπως θα τολμήσω να πω, έως και σήμερα ήμασταν σε ένα καλό επίπεδο, έτσι θα συνεχίσουμε. Κοιτάξτε, λογικό είναι να υπάρξει μια αύξηση των κρουσμάτων, αλλά δεν πρέπει να ανησυχούμε, δεν πρέπει να μας πανικοβάλει. Εάν είμαστε προσεκτικοί πρωτίστως για τον εαυτό μας, αλλά και για τους ανθρώπους που συναναστρεφόμαστε, θα διατηρηθούμε σε αυτήν την κατάσταση με την ελπίδα ότι ο αριθμός των κρουσμάτων θα μειωθεί προς το καλό της περιφερειακής ενότητας Γρεβενών. Αλλά θέλω να πω στους συμπατριώτες μου ότι δεν πρέπει να τρομοκρατηθούμε, δεν πρέπει να φοβηθούμε, αρκεί να τηρήσουμε τις οδηγίες. Κοιτάξτε, όσον αφορά την περιφερειακή ενότητα Γρεβενών και γενικότερα το κτίριο το οποίο στεγάζονται όλες οι υπηρεσίες, τόσο τις περιφερειακές ενότητες Γρεβενών αλλά και οι φιλοξενούμενες υπηρεσίες του Δημοσίου, εμείς από την πρώτη στιγμή του προβλήματος, από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, λειτουργούσαμε με τον τρόπο που μας είχαν υποδείξει οι ειδικοί. Δεν άλλαξε κάτι για εμάς, τόσο όσον αφορά το κομμάτι της μάσκας, τόσο όσον αφορά το κομμάτι των αντισηπτικών. Λειτουργούμε με τον ίδιο τρόπο και ακολουθούμε τον ίδιο δρόμο αυτόν που ακολουθήσαμε από την πρώτη στιγμή. Δεν άλλαξε κάτι, δεν θέλει χαλαρότητα και όπως είπα και πριν, δεν είναι κάτι να φοβηθούμε, δεν είναι να τρομοκρατηθούμε, αλλά ούτε να χαλαρώσουμε.